Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι μαζί με τη χαρά του Θεού μέσα στις καρδιές, μέσα στις συνειδήσεις μας, γιατί αυτή η χαρά είναι η μόνη χαρά που δεν τελειώνει ποτέ. Και θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο μας έχει προβληματίσει τελευταία, επειδή παρακολουθούμε και το σφιγμό των εκπομπών και τις ερωτήσεις οι οποίες τίθενται πολλές φορές από φίλους, ειδικά νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολλά ερωτηματικά. Μία ερώτηση που εντέθη από μία αγαπητή ακροάτρια είναι η εξής. Γιατί να προτιμήσουμε τον χριστιανισμό τη στιγμή που σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχουν τόσες άλλες θρησκείες? Και πολλοί άλλοι λένε, τι διαφορά έχει ο χριστιανισμός, όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, είναι ίσες, είναι ανάλογες, τα ίδια πράγματα μας λένε. Όντως, οι θρησκείες είναι μια ανάγκη του ανθρώπου να πλησιάσει τη θεότητα, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν είναι όλες ίδιες, έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους. Αν δούμε 5 Κινέζους σε απόσταση 100 μέτρων, θα πούμε ότι αυτοί είναι δίδυμοι, πεντάδυμοι, ότι είναι ίδιοι, είναι άνθρωποι που έχουν υποστεί μια κλωνοποίηση. Αν πλησιάσουμε πιο κοντά, θα αρχίσουμε να βλέπουμε στο πρόσωπό τους διάφορες μικρές διαφορές, για μας μικρές. Και αν αυτούς τους ανθρώπους είναι να στραφούμε ή τους βλέπουμε κάθε μέρα, μετά από ένα μήνα θα πούμε, μα στραβή είμαστε που δεν είχαμε δει, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιάζουν καθόλου μεταξύ τους. Ο ένας είναι φαρδοπρόσωπος και έχει μάτια πιο έντονα, ο άλλος είναι φαρακρός, ο άλλος είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς. Πώς είναι δυνατόν την πρώτη φορά που τους είδαμε να είναι ίδιοι? Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει ένας ψυχικός ευνηδιασμός στον άνθρωπο, στο καινούριο πράγμα. Συμβαίνει και με τη μουσική. Ακούμε ένα μουσικό κομμάτι, άλλο με αυτό το κομμάτι μοιάζει με ένα άλλο μουσικό κομμάτι. Το ακούμε πολλές φορές και βλέπουμε ότι δεν μοιάζει πολύ. Το ακούμε πάρα πολλές φορές και βλέπουμε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, παρά πολύ μικρές ομοιότητες. Οι περισσότερες είναι οι διαφορές. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Βάζουμε τον Χριστό μαζί με όλους τους άλλους, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει Χριστός. Αν θα ξέραμε περισσότερο για τον Χριστό, θα βλέπαμε τις κολοσσίες διαφορές που έχει ο χριστιανισμός και ο Χριστός και ο χριστιανισμός από όλες τις άλλες θρησκείες του πλανήτη, εντός εισαγωγικών. Και μιλώντας με ένα φίλο, μου είπε ότι πρέπει να τονίσεις, μου λέει, θεολόγος, πρέπει να τονίσεις περισσότερο το γεγονός της θείας ενέργειας, δηλαδή ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη επειδή οι άνθρωποι με τις θρησκείες που είχαν δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν. Λέω, αυτό εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη και βασική διαφορά αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχουν και άλλες, τις οποίες θα τις τονίσουμε σήμερα, για να καταλάβουμε τη διαφορά και του χριστιανισμού με όλες τις άλλες θρησκείες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τις προ και μετά Χριστόν δηλαδή. Περισσότερο οι προ-Χριστού θρησκείες είναι εκείνες που έχουν μείνει στην ιστορία σαν θρησκείες των λαών. Αλλά υπάρχουν και μετά Χριστόν θρησκείες, όπως είναι ο Ιαχωβισμός, όπως είναι ο Μορμονισμός, όπως είναι. Και λοιπά, πολλές άλλες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το ιδιαίτερο πρόσωπο του χριστιανισμού και ειδικά με το ιδιαίτερο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και θα απαντήσουμε λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συγχαίουν τη μία θρησκεία με την άλλη, τις κολοσσίες διαφορές που, όπως λέμε εμείς, έχουν οι άλλες θρησκείες από τον χριστιανισμό. Και θα επικεντρωθούμε βέβαια όχι τόσο στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού, η οποία είναι ανυπέρβλητη και δεν έχει ξανά ποτέ μιλήσει άνθρωπος όπως μίλησε ο Χριστός, ο οποίος είναι θεάνθρωπος, γι' αυτό και μίλησε διαφορετικά από τους άλλους. Αλλά πάμε στις άλλες κολοσσίες διαφορές για να καταλάβουμε μια και έξω τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο, το ένα πράγμα από το άλλο.
Πρώτα-πρώτα, ο Χριστός είναι προφητευμένο πρόσωπο. Τι θα πει προφητευμένο πρόσωπο? Πριν γεννηθεί, πριν αρχίσει τη δημόσια του δράση, πριν όλα αυτά συμβούν, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έχει αποτυπωθεί στους αρχαίους προχριστού ανθρώπους ως ο Μεσσίας, δηλαδή εκείνος που θα σώσει την ανθρωπότητα και θα έρθει ανάμεσα, δηλαδή θα τραβήξει αυτός τους ανθρώπους προς το Θεό. Γι' αυτό λέγεται Μεσσίας, Μεσάζων, εκείνος ο οποίος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, το σκαλοπάτι για να ανέβει η ανθρωπότητα να πάει προς το Θεό. Χριστός σημαίνει και χρισμένος, δηλαδή αυτός που έχει πάρει από το Θεό το χρίσμα. Η σπίζα λοιπόν πολλών, οι οποίοι λένε ότι κάθε εποχή ο Θεός στέλνει έναν και χρισμένο, προσέξτε, έναν καινούριο Χριστό, θα αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει άλλος Χριστός στην ανθρωπότητα εκτός από τον Ιησού Χριστό τον Ναζωραίο. Όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι, όχι θεάνθρωποι, άνθρωποι, προσέξτε το αυτό, εν αντιθέσει με τον Χριστό, ο οποίος είναι και άνθρωπος, αλλά και Θεός συγχρόνως. Και αυτό συνέβη γιατί ο Θεός είδε και γνώριζε βέβαια την αδυναμία των ανθρώπων να μπορέσουν να σωθούν, να έρθουν κοντά στο Θεό. Δεν είχαν τις ηθικές, τις πνευματικές δυνάμεις για να μπορέσουν να το κάνουν. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας πως όπως από έναν άνθρωπο, τον Αδάμ, έπεσε όλη η ανθρωπότητα, έτσι τώρα από έναν άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό, ανεβαίνει όλη η ανθρωπότητα προς το Θεό. Κανείς λοιπόν άλλος ιδρυτής θρησκείας δεν προφητεύτηκε με 300 τόσες προφητείες από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά όχι μόνο από εκεί. Και από τον Πλάτωνα, και από τον Σοκράτη, και από τους Ρωμαίους θεολόγους της εποχής, και από τους Αιγυπτίους, και από τους Ινδούς, και από τους Ίνκας, και από όλους σχεδόν τους λαούς, οι οποίοι, αν και δεν γνωρίζανε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ή γνωρίζανε πολύ λίγα πράγματα από αυτές, ή το σπερματικό, όπως λέμε, λόγο, δηλαδή το ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως που γράφει στη γένεση ο Μωυσής, αυτό λέγεται σπερματικός λόγος και μιλάει για τον Χριστό εκεί, και γι' αυτό λέγεται πρώτο Ευαγγέλιο αυτό, είχαν πολύ λίγες ιδέες διάσπαρτες στην ανθρωπότητα, οι οποίες αυτές δημιουργούσαν την προσδοκία, το να περιμένουμε δηλαδή, έναν λυτρωτή. Η προσδοκία των εθνών που γράφει ο Ισαΐας και άλλοι προφήτες είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να σώσει μόνο το Ισραήλ, κακώς το εννόησαν έτσι οι Ισραηλίτες, αλλά ήρθε να σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένα το κρατούμενο λοιπόν, ότι κανείς ιδρυτής θρησκείας δεν προφητεύτηκε, ούτε ο Κομφούκιος που ίδρυσε ένα είδος θρησκείας, ούτε οι Βούδες που ήταν 3-4 Βούδες, ούτε ο τελευταίος ο Γκαουτάμα Βούδα, ο Σοφότερος που λένε, ο οποίος και αυτός προφήτευσε ότι μετά από 500 χρόνια θα έρθει κάποιος, μάλιστα νομίζω είπε ότι είναι Ιουδαίος, δεν είμαι σίγουρος εκεί, οι Σύβυλες όμως είπαν ότι θα είναι Ιουδαίος, οι ελληνικές και οι ρωμαϊκές Σύβυλες θα είπαν αυτά. Πες Εβραίων, λέει, στον Απόλλωνα, ένα παιδί Εβραίων θα καταργήσει την Απολλώνια προφητεία, το μαντίο δηλαδή. Λοιπόν, τι λέγαμε, ότι δίχως να το ξέρουν όλοι οι λαοί, είχαν την προσδοκία να έρθει ένας Μεσσίας. Και αυτός ο Μεσσίας ήρθε, ασχέτως αν όλοι οι λαοί με το ίδιο σθένος και την ίδια διακριτικότητα δεν τον αντελήφθησαν. Να πούμε τώρα μια άλλη κολοσσιαία διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και των άλλων, όλων των άλλων προφητών της γης. Κανείς από τη λέει ιστορία των όλων αυτών δεν αναστήθηκε μετά το θάνατό του. Ούτε ο Κρίσνα,
ούτε ο Κονφούκιος, ούτε ο Βούδας, ούτε κανένας αρχαίος Έλληνας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Μωυσής, που υπάρχει θρησκεία στο όνομα του Μωυσέως, είναι η εβραϊκή θρησκεία που αναγνωρίζει τον Μωυσή σαν τον κορυφαίο προφήτη και όχι τον Χριστό, αλλά ούτε κανείς από αυτούς δεν αναστήθηκε. Ή τουλάχιστον κανείς δεν τόλμησε να γράψει στο βιβλίο του ότι εγώ θα αναστηθώ. Ένας το τόλμησε και το είπε στους μαθητές του και αυτός είναι ο Χριστός. Το αν μερικοί δεν πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, ας είναι ένα είδος απιστίας προς μία φράση του Χριστού και μία κατάσταση. Το γεγονός όμως ότι κανείς άλλος δεν το είπε τουλάχιστον ότι εγώ θα αναστηθώ, βάζει τον Χριστό σε μια προτέρα θέση από όλους τους άλλους. Ή μάλλον τον διαχωρίζει υπερβολικά από τους άλλους ιδρυτές θρησκειών και προφήτες. Πρώτο λοιπόν είναι ότι κανένας άλλος ιδρυτής δεν προφητεύτηκε με 300 προφητείες όπως ο Χριστός και από όλα τα έθνη. Δεύτερον, ότι κανείς άλλος από αυτούς τους ιδρυτές θρησκειών δεν αναστήθηκε. Απάντηση στην αγαπητή φίλη και σε όλους εκείνους οι οποίοι ρωτούν γιατί πρέπει ο Χριστός και όχι κάποιος άλλος. Τρίτη απόδειξη ότι ο Χριστός είναι υπεροχότερος πάντων των ανθρώπων είναι το γεγονός ότι από τον Άγιο Τάφο, είτε θέλουν να το πιστέψουν μερικοί είτε όχι, βγαίνει το Πανάγιο Φως. Έχουμε δει ντοκιμαντέρ, έχουμε δει βίντεο, έχουμε ακούσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν δει το Άγιο Φως, έτσι, και οφείλουμε να τους πιστεύουμε, διότι δεν είναι τρελοί τόσες χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει στον κόσμο, πηγαίνουν κάθε χρόνο εκεί και βλέπουν το Άγιο Φως. Λοιπόν, ίσως και από εσάς να υπάρχουν πολλοί τα οποίοι το έχουν δει με τα μάτια τους να βγαίνει και πώς βγαίνει, πώς δεν καίει στην αρχή, πώς είναι διαφορετικό το χρώμα του στην αρχή, είναι ελαφρώς γαλάζιο, και μετά γίνεται ένα φως καυστικό και κοινό φως, όπως είναι αυτό το φως που έχουμε στα κεριά εμείς τώρα. Τρίτον λοιπόν, στον Άγιο Τάφο του Χριστού βγαίνει το Άγιο Φως. Τέταρτο, μια διαφορά τώρα εδώ, η οποία πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι είναι μεγάλη και αυτή η διαφορά, όσον αφορά την οτροπία των ανθρώπων. Ουδής άνθρωπος ιδρυτής θρησκείας είπε στους άλλους ανθρώπους να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να τους συγχωρείτε και να τους ευεργετείτε. Υποθέτω ότι αν το έλεγε οποιοδήποτε άλλος εκτός από τον Χριστό, θα τον έπαιρναν με τις πέτρες. Κανείς δεν θα τολμούσε να πει αυτό το πράγμα προ Χριστού, και κανείς μετά Χριστόν που δεν πιστεύει στον Χριστό ακολουθεί αυτή την εντολή. Διότι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να συγχωρέσεις εκείνον που σε μισεί και σε πολεμάει. Ο Χριστός απέτησε λοιπόν από τους δικούς του οπαδούς, τους χριστιανούς δηλαδή, να αγαπούν τους εχθρούς και να τους ευεργετούν παντίο τρόπος. Και αυτό αποτελεί μια κολοσσία διαφορά όσον αφορά τη σκέψη των ανθρώπων και τη σκέψη του Θεού. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε, επειδή είναι πατέρας όλων, να ανακαλύψει αυτό το πράγμα, την αγάπη προς τους εχθρούς. Διότι το μίσος, όταν αντιμετωπίζεται με μίσος, διαιωνίζεται. Ενώ όταν το μίσος αντιμετωπιστεί με αγάπη, σταματάει. Πόσοι Άγιοι δεν έκαναν θηριώδεις ανθρώπους με την αγάπη τους απέναντί τους να σταματήσουν το μίσος τους. Σταματήσει το μίσος τους. Λοιπόν, μόνο ο Θεός μπορούσε να έχει μια τέτοια υπερφυή, μεγαλειώδη σύλληψη, την αγάπη προς τους εχθρούς. Απόδειξη λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ανώτερος των άλλων είναι αυτό, ότι είπε να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αν μπορεί κανείς να το καταλάβει τώρα αυτό, ο νοείται. Εκείνος που έχει μυαλό, ας το σκεφτεί και ας καταλάβει. Ουδής άλλος είπε αυτή τη λέξη. Ούτε προ Χριστού, ούτε μετά Χριστόν. Παρά μόνο ο Χριστός και όσοι έγιναν πραγματικοί χριστιανοί. Είναι η τέταρτη ειδοποιώς διαφορά, την οποία έχω σημειώσει. Πρώτη, παραλαμβάνω, είναι η προφητεία.
υπέρ του Χριστού, κανείς δεν προφητεύτηκε όσο αυτός, κανείς δεν αναστήθηκε όπως ο Ιησούς Χριστός, το Άγιο Φως που βγαίνει από τον τάφο και το αγαπάτε τους εχθρούς σας. Νομίζω ότι γίνονται κατανοητά όταν τα λέμε έτσι σιγά σιγά και έχοντας χρόνο να εξηγούμε και δύο πράγματα. Πέμπτη διαφορά. Ο Χριστός εχώρισε την ανθρωπότητα, ιστορικός λέγοντας, χρονικός δηλαδή, σε δύο περίοδους. Στην προ-Χριστού περίοδο και στη μετά-Χριστόν περίοδο. Προ-Χριστού δεν υπήρχε το προ-Χριστού που λέμε τώρα εμείς. Υπήρχε αποκτήσεως Ρώμης, χρονολογίες δηλαδή, επειδή υπήρχαν οι Ρωμαίοι κατακτητές, θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαίρεση από το Μεγάλο Αλέξανδρο και να λέμε προ-Αλεξάνδρου, μετά-Αλεξάνδρου. Δεν συνέβη αυτό. Θα μπορούσαμε να λέμε προ-Ιουλίου Κέσαρος και μετά-Ιουλίου Κέσαρα. Δεν συνέβη αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε για όλους τους κατακτητές ότι μπορούσαν να βάλουν μια ημερομηνία και σαν ορόσημο το όνομά τους στο μηδέν. Και όμως αυτό δεν έγινε από κανέναν άλλο άνθρωπο στην ανθρωπότητα παρά μόνο από τον Χριστό. Έτσι και σήμερα όλη η ανθρωπότητα, εκτός ορισμένων ελαχίστων εξαιρέσεων, κάπου στην Κίνα ή στις Ινδίες, δεν ξέρω πού, που δεν μετράνε με τον προ-Χριστό και μετά Χριστόν. Όλη η άλλη ανθρωπότητα, η Αμερική, η Ευρώπη, η Γερμανία, η Αφρική, μετράνε έτσι τον χρόνο. Προ-Χριστού έγινε αυτό, μετά Χριστόν έγινε εκείνο. Πάρτε το και αυτό σοβαρά υπόψη, διότι εκείνος που διχοτόμησε την ιστορία δεν ήταν άλλος από τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Τώρα έρχομαστε σε ένα άλλο σημείο. Οι αιρετικοί δεν παραδέχονται τους Αγίους και γι' αυτό τους κάνουν αιρετικούς. Παραδέχονται δηλαδή την παράδοση της Εκκλησίας. Και ενώ σαφώς λένε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έπαυσε να ενεργεί μετά Χριστό, στη μετά Χριστόν περίοδο, γιατί ο Χριστός έκανε Αγίους και μετά την Ανάστασή Του, μετά την Πεντηκοστή δηλαδή, όπου έστειλε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και τους είπε ότι θα είναι το Άγιο Πνεύμα μαζί σας και θα σας βοηθάει σε όλες τις ενέργειες, είπε στους Αποστόλους. Αυτό το Άγιο Πνεύμα λοιπόν δημιούργησε μέσω των 20 αιώνων από το Χριστό που έχουμε σήμερα το 2000 τόσο μετά Χριστόν, εφώτισε πολλούς ανθρώπους και καθιέρωσε πάρα πολλούς Αγίους. Το Άγιο Πνεύμα. Αυτή λοιπόν λέγεται παράδοση της Εκκλησίας, το να ξέρουμε ποιους Αγίους. Μιλάμε για τον Άγιο Βασίλειο και Μέγα Βασίλειο, τον Μέγα και Άγιο Αθανάσιο, Φώτιο, Δημήτριο, Γεώργιο κλπ. Αυτά δεν τα παραδέχονται οι αιρετικοί, κακώς που δεν τα παραδέχονται. Διότι αυτό αποδεικνύει την ορθότητα του Ευαγγελίου και την ορθότητα της Ορθοδοξίας. Το ότι παραδεχόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα δρά και μετά το Χριστό. Δεν υπάρχουν μόνο οι προ-Χριστόν Άγιοι, αλλά και οι μετά-Χριστόν Άγιοι. Αυτό να το έχουμε σοβαρά υπόψη μας. Δεν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Δημήτριος είναι Άγιος και μάρτυρας του Χριστού, ο Θεσσαλονικεύς ο Δημήτριος, αλλά το αποδεικνύει η ιστορία. Όταν πέθανε για τον Χριστό και όταν μυρόβλησε, που μυροβλίζει ακόμα και τώρα, όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Δημήτριο, θα πάει κοντά στον τάφο του στο ένα μέτρο, θα αρχίσει να αισθάνεται το μύρο, την έντονη παρουσία του μύρου. Λέγεται μυροβλήτης και η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε δύο φορές το ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, να το ξέρουμε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα που αποτελούν την ιστορία του χριστιανισμού, εμείς οι Ορθόδοξοι τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Γι' αυτό έχουμε και την Ιερά Παράδοση, ενώ οι άλλες, τα άλλα, όχι δόγματα, μη ορθόδοξα κατασκευάσματα, θα τα πω τώρα αυτή τη στιγμή, τα μη ορθόδοξα κατασκευάσματα δεν έχουν την ιστορική πορεία του χριστιανισμού και δεν την έχουν σκοπίμως. Γιατί αν λέγανε στους Ιαχωβάδες ότι ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και ότι δεν είναι Υιός του Θεού, αλλά είναι μάλλον ένα είδος σαν άνθρωπος και αυτός ή σαν άγγελος, δεν θα το πιστεύανε αν ξέρανε τι έγινε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, που πατάχτηκαν αυτές οι γνώμες και έφυγαν έξω από το σώμα της Εκκλησίας και κυριάρχησε η άποψη, η Ορθόδοξη, που την υποστήριζε ο Άγιος Αθανάσιος και έλεγε ότι είναι ομοούσιος το πατρί. Αυτοί δεν δέχονται την ομοιουσιότητα, δεν δέχονται δηλαδή μια ολόκληρη σύνοδο, που επί έγινε από 317 Ορθόδοξους πατέρες. Να γιατί οι αιρετικοί αποκόβουν την Ιερά Παράδοση και θέλουν μόνο το Ευαγγέλιο. Δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο, είναι και η ιστορία μετά από το Ευαγγέλιο.
Η πράξη των Αποστόλων δεν είναι Ευαγγέλιο, είναι μετά το θάνατο του και την Ανάσταση του Κυρίου. Άρα θα έπρεπε να απορρίπτουν αυτοί κανονικά, με το σκεπτικό αυτό που απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση, θα έπρεπε να απορρίπτουν και το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, το οποίο περιγράφει όλη την Αποστολική δράση, έτσι, μετά τον Χριστό. Πόσο ο Πέτρος και ο Παύλος έδρασαν, πόσο ο Πέτρος φυλακίστηκε, τι θαύματα έκανε ο Πέτρος, τι θαύματα έκανε ο Παύλος και όλα αυτά τα πράγματα. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλοι οι Απόστολοι. Και οι διάδοχοι των Αποστόλων μετά από αυτούς. Που είμαστε λοιπόν στο ότι, εκτός από το διαχώριστη ανθρωπότητα στο προ και μετά Χριστόν, οι Άγιοι του Χριστού κάνουν στο όνομά του θαύματα χθες, σήμερα και αύριο. Οι Άγιοι, τους οποίους ο Θεός ανακηρύσει Αγίους, με τα φαινόμενα, τα θαύματα που δείχνει σε εμάς τους άλλους ανθρώπους, τους κοινούς θνητούς, χριστιανούς, ας το πούμε έτσι. Οι υπέροχες μορφές των Αγίων τι δείχνουνε. Αλλά αυτοί δεν θέλουν να υπάρχουν Άγιοι για να είναι αυτοί οι μόνοι Άγιοι, οι αιρετικοί δηλαδή. Δεν δέχονται τις πρεσβείες των Αγίων, αλλά δέχονται τις πρεσβείες της δικές σου προς το Θεό. Και σου λέει δεν μπορούν να μεσολαβούν οι Άγιοι γιατί πεθάνανε, λέει. Μα δεν υπάρχει τίποτα νεκρό για το Θεό. Όλοι είμαστε ζωντανοί. Είτε νεκροί, είτε ζωντανοί στο Θεό είμαστε. Οι ψυχές των και κειμένων που βρίσκονται κάτω από το θρόνο του Θεού. Αυτά λοιπόν να τα προσέχουμε για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ημών και ημών. Οι Άγιοι λοιπόν του Χριστού έχουν προσφέρει εκατομμύρια θαύματα, δισεκατομμύρια θαύματα. Μόνο ο Άγιος Νεκτάριος δεν ξέρω πόσα θαύματα έχει κάνει. Ομολογούμενα από τους πιστούς ανθρώπους, είναι ψέματα όλα αυτά. Είναι δυνατόν να ψεύδονται εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη και να λένε ότι με ευεργέτησε ο Άγιος Νεκτάριος ή ο τάδε άλλος Άγιος ή η Παναγία ή ξέρω εγώ Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Βασίλειος κλπ. Δεν είναι ψέματα, είναι αληθινά πράγματα. Οι Άγιοι λοιπόν του Χριστού κάνουν στο όνομά του τα θαύματα. Αν ρωτήσεις έναν Άγιο, δεν μου λες. Εσύ που βρήκες αυτές τις δυνάμεις να κάνεις μια ανάσταση νεκρού ή μια θεραπεία ενός καρκίνου. Ξέρετε, θα σου πούνε οι Άγιοι. Αν ζούσανε βέβαια, ή αυτοί που βρίσκονται εν ζωή και κάνουν ακόμα τέτοια πράγματα. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ένα ψόφιο σκυλί. Εκείνος που τα κάνει είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όταν επικαλούμεθα με πίστη το όνομά του. Και αυτό επειδή το είπε στο όνομά μου και νεκρούς θα σηκώνεται. Δεν το είπε στο Ευαγγέλιο. Και θα κάνετε θαύματα περισσότερο από μέναν. Γιατί το είπε ο Χριστός αυτό. Είναι ψέματα. Δεν είναι η εφαρμογή του μέσα στον κόσμο των Αγίων. Αυτό ακριβώς που είπε ο Χριστός. Ότι στο όνομά μου θα κάνετε θαύματα. Θα βάζετε τα χέρια σας και θα γιατρεύετε αρρώστιες. Θα πατάτε πάνω σε όφλεις και σκορπιούς και δεν σας πειράζουν, δεν σας κάνουν τίποτα. Εδώ μεταφορικά θεωρούνται όφις και σκορπιοί, ακόμα και οι καταχθόνιες δυνάμεις. Ο Σατανάς δηλαδή. Και έχουμε την εικόνα της Αγίας Μαρίνας να κρατάει τον Σατανά από το κέρατο για να τον έχει καθυλώσει χάμου. Έτσι γιατί. Γιατί οι Άγιοι πατάνε πάνω στον Σατανά, τον πατάνε. Έχουν τη δύναμη από το Θεό να εξουδετερώνουν τον διάβολο. Αυτές λοιπόν είναι σοβαρές και αληθινές ενέργειες τις οποίες πρέπει να αναγνωρίσουμε στους Αγίους. Και εκείνοι που δεν τις αναγνωρίζουν είναι αιρετικοί άνθρωποι. Αυτοί και το μεγαλύτερο καλό να κάνουν και την ανθρωπότητα που λέει ο λόγος να σώσουν από μια καταστροφή δεν θα πάνε κοντά στον Χριστό. Δεν θα υπολογιστούν οι πράξεις των αιρετικών. Ό,τι και να κάνουν. Γιατί? Γιατί διχάζουν την Εκκλησία του Χριστού. Σκίζουν το μανδύα του Χριστού, τον άραφο, σε πολλά κομμάτια και τον διανέμουν μεταξύ τους. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Τι κάνουνε? Χτυπάνε πισόπλατα την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά δεν μπορούν να τη ρίξουν. Χιλιάδες επίσκοποι της Εκκλησίας προσπάθησαν να ρίξουν από μέσα την Εκκλησία του Χριστού. Εκατοντάδες από αυτούς και απέτυχαν. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του Χριστού στους αιώνες. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και το σώμα του είναι η πιστή του. Είναι η Εκκλησία του. Όχι οι εκκλησίες στα κτίρια, αλλά οι άνθρωποι που τον εμπιστεύουν. Που τον αγαπούν και τον ακολουθούν.
αυτοί δεν τους αφήνει ο Χριστός αυτούς να χαθούν, να τους παραποιήσουν, να τους νοθεύσουν, να τους εξοντώσουν οι αιρετικοί, οι χριστιανομάχοι αυτοκράτορες όλων των αιώνων. Δεν μπορούσαν να ισχύσουν πάνω σε αυτούς, γιατί είναι τους προστατεύει ο ίδιος ο Χριστός. Έβδομη διαφορά. Πέστε μου αν κάποιος τόλμησε από όλους αυτούς που είπαμε προηγουμένως εκτός του Χριστού, αν κάποιος από αυτούς τόλμησε να πει ότι εγώ είμαι Θεός. Ότι είμαι Υιός του Θεού. Και το Υιό και ο Πατέρας είμαστε ένα. Εγώ και ο Θεός είμαστε ένα, είπε ο Χριστός. Το είπε στο Φίλιππο. Φίλιππε, δεν με γνώρισες, λέει. Δεν ξέρεις ότι εγώ και ο Θεός είμαστε ένα. Δηλαδή ότι είμαι Θεός εγώ. Αυτό είπε ο Χριστός. Του είπε του Φίλιππου, εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Ποιος μπόρεσε να πει αυτή τη λέξη? Πέστε με έναν άνθρωπο που μπόρεσε να πει ότι εγώ και ο Θεός είμαστε το ίδιο πράγμα. Απαντάω στην αγαπητή μας φίλη και μέσω αυτή σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν τις διαφορές μεταξύ χριστιανισμού και όλων των άλλων προ-Χριστού και μετά-Χριστών θρησκειών και αιρέσεων. Επειδή τις βλέπουμε από μακριά, μας φαίνονται ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, μα δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι σαν να λέμε σε ένα ζωολογικό κήπο, όλα τα ζώα αυτά άγρια είναι, ίδιο χρώμα είναι, εντάξει, ένα ζώο είναι. Όχι, αν πας κοντά να δεις τον ελέφαντα είναι διαφορετικός, ο ορεινόκερος διαφορετικός, το λιοντάρι διαφορετικό, η τίγρη διαφορετική, η λεοπάρδα διαφορετική, το φίδι διαφορετικό κλπ. Κλπ. Δεν είναι όλα τα άγρια ζώα ίδια. Υπάρχουν διαφορές. Αυτές τις διαφορές τις καταλαβαίνεις και τις εννοείς όταν τις έχεις μπροστά σου και τις αναλύεις. Ούτε όλα τα μικρόβια είναι ίδια. Αν δείτε στο ηλεκτρονικό, στο μικροσκόπιο που κάνει 1000 και 2000 και 3000 φορές μια μεγέθυνση των διαφόρων υλικών, θα δείτε οι βάκυλοι του σταφυλόκοκκος παραδείγματος χάρη σαν σταφύλια κρεμασμένα ένας δίπλα στον άλλο. Αλλά υπάρχουν κόκκι που είναι σαν τους κόκκους του καφέ, σαν φασόλια καφετιά. Άλλο είδος μικροβίου αυτό. Υπάρχει ο τέτανος, ο οποίος είναι σαν αυτό που χτυπάει το τύμπανο, που χτυπάει το ξύλο που χτυπάει το τύμπανο. Δηλαδή έχει ένα στρογγυλό κεφάλι και ένα ραβδί από κάτω, ο τέτανος. Θα δείτε το σπερματοζωάριο, το οποίο και αυτό έχει. Είναι σαν ψαράκι μικρό και έχει μια ουρά, ένα μαστίγιο από πίσω και τρέχει, κολυμπάει και τρέχει μέσα στο σπερματικό υγρό. Απ' έξω, άμα τα δούμε, νομίζουμε τα μικρόβια όλα ίδια είναι. Διακοιτάξτε όμως με προσοχή μέσα στο μικροσκόπιο, να δείτε τόσες τρομερές διαφορές έχει το ένα από το άλλο, αλλά είναι σαχνούδι μικρόβια. Ο στρεπτόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος και αυτά έχουν διαφορές. Αλλά μόνο όταν μπορεί κανείς να τα παρατηρήσει από κοντά στο μικροσκόπιο, καταλαβαίνει τις διαφορές και από εκεί κάνει τη διάγνωση. Αλλιώς είναι η σαρμονέλα, αλλιώς είναι η σπυροχέτη της σύφυλης. Η σπυροχέτη της σύφυλης, έχω δει τώρα, γι' αυτό σας τα λέω αυτά, έχω μια πείρα αυτών των πραγμάτων. Τα έχω δει στο μικροσκόπιο αυτά, έχω κάνει 2 χρόνια μικροβιολογία, 3 χρόνια μικροβιολογία, εξτρά δηλαδή. Στα πλακάκια αυτά που γίνεται η μονιμοποίηση των διαφόρων μικροβίων, παίρνουμε το έκρημα πρώτα-πρώτα, να σας δώσω να καταλάβετε, παίρνουμε μια πλακίτσα, ένα μικρό πλακάκι από ένα τζαμάκι μικρό και παίρνουμε από τον ασθενή, από την περιοχή που έχει, ας πούμε, την προσβολή του μικροβίου, με ένα μικρό σειρματάκι ψηλό έτσι αυτό, το οποίο το έχουμε κάψει προηγουμένως για να μην έχει άλλα μικρόβια, γιατί μπορεί να κάνουμε να βάλουμε και άλλα μικρόβια από εκτός και να μην καταλάβουμε τη διάγνωση. Το καίμε λοιπόν σε φωτιά αυτό, να καούν τα μικρόβια που έχει πάνω και μετά με αυτό παίρνουμε από το έκρημα του ασθενούς όπου βρίσκεται αυτό, από την πληγή ή από το αίμα του ή από οπουδήποτε, παίρνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό μέρος και το αλήθουμε πάνω σε αυτή την πλάκα. Μετά παίρνουμε μια λαβίδα αυτή την πλάκα και την βάζουμε πάνω στη φωτιά, στο καμινέτο εκεί, στη φλόγα αυτή. Και αυτό ξεραίνεται και κολλάει πάνω. Δεν πέφτει κάτω μετά, είναι ξερό. Είναι σαν να έχει μείνει εκεί πέρα, ας πούμε, 24 ώρες. Έχει εξατμιστεί το υγρό που υπάρχει. Και έτσι μένουν μόνο τα μικρόβια, δίχως τα υγρά συστατικά. Ξέρα, επάνω στο πλακάκι αυτό. Και δεν το βάζουμε κατευθείαν στο μικροσκόπιο. Γιατί? Γιατί αν το βάλουμε στο μικροσκόπιο, δεν θα φάνουν οι διαφορές που έχει με το ένα με το άλλο, το παρέχημα δηλαδή με το μικρόβιο.
Γιατί με τη χρωστική που βάζουμε διαφοροποιείται και το κύτταρο. Άλλο χρώμα παίρνει ο πυρήνας στο κύτταρο και παρατηρούμε τον πυρήνα ξεκάθαρο, και άλλο χρώμα έχει το πρωτόπλασμα. Έτσι και με τα μικρόβια. Άλλο χρώμα έχει το περιβάλλον και άλλο χρώμα τα μικρόβια. Βάζουμε λοιπόν δύο ειδών χρωστικές, τις ξεπλένουμε καλά, τις μονιμοποιούμε και αυτές και μετά το βάζουμε το πλακάκι με κεντρέλαιο στον φακό του μικροσκοπίου. Κάνουμε τη μεγέθυνση του φακού, επικεντρώνουμε ακριβώς στο σημείο που θέλουμε και βλέπουμε πώς είναι αυτή η μορφολογία του μικροβίου και γράφουμε σε ένα χαρτί δίπλα τι βλέπουμε. Η σπυροχέδη λοιπόν είναι ένα σπιράλ. Όπως είναι αυτά του αυτοκινήτου, στα παλιά αυτοκίνητα που είχαν τα αμορτισέρ, αυτά τα σπυροειδή, αυτά που βάζουν και στα κρεβάτια, έτσι που βλέπουμε εκεί μια σπύρα, έτσι ακριβώς είναι και η. Και αναλόγως με τις σπύρες που έχει, βλέπουμε και από πού προέρχεται. Από τη Βραζιλία, από την Αφρική, από πού προέρχεται αυτή η σπυροχέτη. Τυποποιούμε δηλαδή και το μικρόβιο. Γιατί έχει άλλη μορφολογία μια σπυροχέτη και άλλη. Αλλά έχουμε και στο στόμα σπυροχέτες, όχι αυτού του είδους βέβαια, σαν προφητικές λεγόμενες, με πολύ λίγες σπύρες, μία ή δύο. Αλλά ας πούμε, η σπυροχέτη που υπάρχει στη Βραζιλία έχει 6 και 7 σπύρες. 1, 2, 3, 4 καρουλάκια κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 καρουλάκια. Έτσι. Και καμιά φορά λέμε στους ναυτικούς, έχετε περάσει από τη Βραζιλία εσείς ας πούμε και λοιπά. Ναι, έχουμε περάσει από τη Βραζιλία, μάλιστα. Έχετε κολλήσει αυτό το μικρόβιο. Έτσι δίνουμε θεραπεία. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτά όλα, ότι εάν βλέπουμε ένα πράγμα από μακριά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι πράγμα είναι, εάν το βλέπουμε από κοντά καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Θα προχωρήσουμε λίγο γρήγορα γιατί σε λίγο τελειώνουμε. Οι άγιοι λοιπόν, όταν τους ρωτήσουμε πώς κάνατε αυτό το θαύμα, δεν μας λένε εγώ έχω μαγνητικές ικανότητες όπως λένε διάφοροι ψεύτο άγιοι ανά τον κόσμο που λένε έχω μαγνητικά ρευστά πάνω μου και κάνω έτσι και γίνονται καλά οι άρρωστοι. Μην ακούτε αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε έτσι. Αυτοί είναι περήφανοι και τρελοί, έχουν τρελαθεί. Δεν λένε οι άγιοι έχω μια τεχνική ή ξέρω τις αρρώστιες και του δίνω κάτι κλπ. Όχι, τίποτα δεν λένε. Λένε προσεύχομαι στον Χριστό, στο όνομα του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, στο όνομα της Παναγίας, στο όνομα των Αγίων. Και με το όνομα του Χριστού η ευχή που κάνω κάνει καλά τους άλλους. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Αυτή η ταπεινότητα διακρίνει τους Αγίους. Ομολογούν δηλαδή ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δρά μέσω αυτών. Τέτοια λοιπόν θαύματα κάνουν μόνο οι Άγιοι Χριστιανοί. Οι άλλοι κάνουν τσαρλατάνικα θαύματα. Να το έχετε υπόψη σας. Σπανίως, οι χριστιανοί όμως αυτοί οι Άγιοι μπορούν να κάνουν και σε αλλοδαπούς, έτσι. Όπως έχουν το παράδειγμα πολλών Αγίων εκεί στην Καπαδοκία που έκαναν καλά και Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να κάνουν καλά ανθρώπους, γιατί δεν είχαν τον Χριστό. Αυτή είναι η διαφορά. Ας το προσέξουμε καλά αυτό. Κανείς λοιπόν από τους άλλους, όπως είπαμε, τον Κομφούκιο, τον Βούδα, τον Κρίσνα, τον Μωάμεθ κλπ. Όσους ιδρυτές θρησκειών μπορεί να αναφέρει κανείς επάνω στη γη, δεν είπανε ότι εγώ είμαι Θεός. Επίσης, κανένας από αυτούς δεν είπε, εγώ τα ξέρω όλα. Ο Σωκράτης είπε, ένα πράγμα ξέρω, ότι δεν ξέρω καλά τίποτα. Δεν γνωρίζω επακριβώς, δηλαδή αυτό θέλει να πει, όχι πως δεν ήξερε πράγματα, αλλά δεν γνωρίζω την τέλεια γνώση, ενώ ο Χριστός είπε εγώ έχω την τέλεια γνώση. Και τους έλεγε μερικές φορές, δεν τα καταλαβαίνετε αυτά που σας λέω. Θα τα καταλάβετε αργότερα, θα τα πάρετε το Άγιο Πνεύμα. Τώρα δεν τα καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είχαν Άγιο Πνεύμα να καταλάβουν οι μαθητές ακόμα αυτά που τους έλεγε ο Χριστός. Λοιπόν, η 7η διαφορά είναι ότι δεν τόλμησε κανείς να πει ότι είναι Θεός και Υιός του Θεού. Και 8, αυτό που είπαμε και πριν, ότι προφητεύτηκε από τις Ρωμαίες Σύμβουλες, από το μαντίο των Δελφών, από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, από τον Βούδα, τον Κομφούκιο, τους Αζδέκους, τους Κινέζους, τους Ινδούς, τους Αιγύπτιους, υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο από το Άγιον Όρος, Ο Χριστός, η Προσδοκία των Εθνών. Παρακαλώ, όσοι μπορούν να το βρουν αυτό το βιβλίο, Ο Χριστός, η Προσδοκία των Εθνών. Και γράφει για όλες τις προφητείες τον καιρό του Χριστού, δηλαδή λίγο πριν από τον Χριστό, τι πιστεύαν οι λαοί για ένα σωτήρα που θα έρθει για να σώσει την ανθρωπότητα. Κανείς λοιπόν δεν είπε ποτέ θα αναστηθώ, κανείς δεν είπε εγώ θα κρίνω τους ζώντες και τους νεκρούς,
τους ανθρώπους, τους αγγέλους και τους δαίμονες. Όταν γύρισε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του στους μαθητές του, ξέρετε τι είπε? Εδόθηνε η πάσα εξουσία επί επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και η ερμηνεία του είναι η εξής, ότι μου δόθηκε τώρα αυτή τη στιγμή από το Θεό, μόλις αναστήθηκα και λοιπά και πήγα κοντά στο θρόνο του Θεού, η εξουσία στους αγγέλους, στους ανθρώπους και στους δαίμονες, σε αυτές τις τρεις μεγάλες κατηγορίες όντων. Μήπως ο Χριστός δεν την είχε πριν αυτή την εξουσία? Ως Θεός πάντοτε την είχε και δεν την έχασε ποτέ. Τώρα όμως την παίρνει και σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος Ιησούς δεν είχε την εξουσία όταν κατέβηκε στη γη. Σαν άνθρωπος Ιησούς, επί όλων αυτών των κατηγοριών, δεν του είχε δοθεί ακόμη η εξουσία του ανθρώπου Ιησού, επαναλαμβάνω. Του Θεού Ιησού υπήρχε, γιατί είναι Θεός. Του Θεού Υιού, ας το πούμε τώρα διαφορετικά, ως Υιός του Θεού είχε την εξουσία επί πάντων. Αλλά του εδόθηκε ως Θεανθρώπου μετά η εξουσία αυτή. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί ο Χριστός κάθεται στο θρόνο στα δεξιά του Πατρός, όχι ως Θεός μόνον, Υιός του Θεού, αλλά ως Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Δεν θα χάσει την ανθρωπότητά του ποτέ ο Χριστός πια. Θα έχει μαζί με τη θεότητα και την ανθρωπότητα. Θα είναι Θεάνθρωπος δηλαδή στο διγυναικές ο Χριστός πια πλέον. Αυτό θα το προσέξουμε, είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Και το τελευταίο, δέκατο, αν τα θυμηθείτε όλα, ξαναβάλτε την εκπομπή και γράφτε τα αν θέλετε. Στο όνομα του Χριστού μαρτύρησαν πολλά εκατομμύρια άνθρωποι. 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε. Έχουμε πότε? Στην πρώτη περίοδο μεταξύ του 37 που άρχισε να αναπτύσσεται ο χριστιανισμός, ας πούμε το 33 ξέρω εγώ, μέχρι το 333. Επί 300 χρόνια η Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, βρισκόταν στις κατακόμβες. Και τότε είχαμε εκατομμύρια μαρτύρων, 11 εκατομμύρια μαρτύρων έχουμε μέχρι το 330 στους καταλόγους των μαρτύρων. Από εκεί και πέρα, ποιος ξέρει πόσα άλλα εκατομμύρια, αν έχουν φτάσει και το 1 δις, είναι οι μάρτυρες του Χριστού. Στη Ρωσία τώρα λένε, τελευταία άκουσαμε, ότι μαρτύρησαν 50-60 εκατομμύρια άνθρωποι στα χέρια του σταλινισμού. Απίθανα νούμερα. Στο Γιουλάκ που περιγράφει εκεί πέρα, περίπου 20 εκατομμύρια χριστιανοί ταλαιπωρήθηκαν. Ο Σολτζενίτσιν που γράφει, έτσι, 20 εκατομμύρια αναφέρει αυτός. Ποιος θα ξέρει τον πραγματικό αριθμό, ίσως είναι παραπάνω. Από το καλό παιδί αυτός ο Στάλιν, ο πατερούλης. Βλέπετε λοιπόν ότι ο χριστιανισμός ξανά προχωράει. Τα μαρτύρια δεν τον λύγησαν στη Ρωσία, τον χριστιανισμό. Ούτε σε άλλες χιλιάδες χώρες που γίνονται, εκατοντάδες χώρες που γίνονται διωγμή κατά των χριστιανών. Στην Ελλάδα έχουμε μουλοχτό διωγμό. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Έχουμε σιωπηρό διωγμό. Διώκονται οι χριστιανοί με τον α ή β τρόπο. Είτε με την ειρωνία, είτε με την υποτίμηση, είτε με πολλά πράγματα. Αλλά ας είναι, τουλάχιστον εδώ πέρα δεν έχουμε φυλακισμένους και να τους σκοτώνουν τους ανθρώπους επειδή είναι χριστιανοί. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε Κύριο.